που δεν είναι για καλή μέρα. Είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Θα συγκλώνιζε οποιονδήποτε άνθρωπο. Από τα πιο φρικτά που έχουμε ακούσει. Ναι. Αναζητούσαν, υπήρχε Amber Alert θες, τη μικρή Στέλλα, 6 ετών. Είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από τον πατέρα της. Η μικρή Στέλλα δυστυχώς βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων, 150 μέτρα μόλις από το σπίτι της, νεκρή, δυστυχώς. Και όλα δείχνουν ότι ο πατέρας της, 62 χρονών αν δεν κάνω λάθος, ομολόγησε, ήταν η κακιά στιγμή όπως είπε, θα μας πει και ο Κώστας που έχει τις λεπτομέρειες, ότι σκότωσε την εξάχρονη κόρη του. Έτσι απλά. Απίστευτο. Απίστευτο. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φρικτό έγκλημα. Ο πατέρας, ενώ αρχικά είχε δηλώσει ο ίδιος την εξαφάνιση της κόρης του, είχε πάει στην αστυνομία και είπε ότι κάποιοι μπήκαν στο σπίτι και άρπαξαν το παιδί. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τον εξέταζαν για ώρες. Το βράδυ, λοιπόν, κατάφεραν να τον πείσουν να πει την αλήθεια. Και τι είπε, παιδιά, σύμφωνα με την απολογία του στους αστυνομικούς, φέρεται να είπε ότι ήταν η κακιά η ώρα, ήταν ατύχημα. Το παιδί έκλαιγε συνέχεια, ζητούσε τη μητέρα του που ήταν στο νοσοκομείο. Πήγα να την ησυχάσω, δεν σταματούσε. Την ταρακούνησα, αλλά συνέχιζε. Την είχα αγκαλιά, την έπιασα από το λαιμό και της έκλεισα το στόμα. Τότε ηρέμησε. Μανάγη. Αυτή ήταν η απολογία, παιδιά, του πατέρα, όταν ομολόγησε ουσιαστικά ότι στραγγάλισε το παιδί του. Και στη συνέχεια το έβαλε μέσα σε μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών και πήγε σε ένα κάδο δίπλα στο σπίτι 150 μέτρα, το πέταξε και είχε πάει στην αστυνομία και δήλωσε εξαφάνιση. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν μπορώ να πω. Οι πληροφορίες λένε, παιδιά, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα ο άνθρωπος, έπασε και από κατάθλιψη, έπαιρνε χάπια, αλλά όλο αυτό δεν. Το σενάριο όμως δεν κοστάει. Όλοι κοιμηθήκαμε με ένα Amber Alert. Όλοι έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Και όλοι κοιμηθήκαμε, πέσαμε στα κρεβάτια μας, όλοι στα social κάπου το είδαμε, ότι αγνοείται ένα κοριτσάκι 6 χρονών. Ακριβώς. Και εγώ πραγματικά χθες το βράδυ όλοι μας σκεφτόμασταν απαγωγή, τι έγινε, ποιος. Κάπου χάθηκε. Μακάρι όλα καλά. Και οι πρώτες πληροφορίες ήταν αυτές. Ξεκινήσαμε το πρωί, ναι, οι πρώτες πληροφορίες ήταν αυτές. Με αυτή την είδηση που πραγματικά εγώ θα είμαι ειλικρινής, σήμερα δηλαδή με την Ελένα το συζητούσαμε πάρα πολύ ώρα, να το παίξουμε αυτό το θέμα, να μην το παίξουμε. Δεν μπορείς να μην το παίξεις. Γιατί είναι ένα παιδί, είναι σαν να είναι δικό μας παιδί. Ποια μαμά τώρα δηλαδή. Πώς να αντιδράσεις σε αυτή την είδηση. Διανοείστε ότι η μητέρα του ήταν στο νοσοκομείο για να κάνει μια επέμβαση. Πήγε η γυναίκα. Δεν μπορούσε να μείνει κοντά στο παιδί της και πού το άφησε στο. Δηλαδή. Επειδή λέει έκλαιγε και φώναζε. Δηλαδή. Όλο αυτό όμως εστί ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά πρώτα απ' όλα είπε ολόκληρο σενάριο. Ήρθαν, άνοιξαν την πόρτα, μπήκαν διαρρήκτες, πήραν το παιδί. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα όταν έβγαλε αυτό το σενάριο. Τώρα αυτό είναι παιδιά, το θέμα. Αυτό όχι, το θέλω να σου πω ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα. Μπαίνει μπροστά σε όλα, έχω ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος αντέδρασε έτσι. Καταρχάς και άλλες κινήσεις του δημιούργησαν υποψίες. Διότι είχε, όταν είπε στην αστυνομία ότι το διέριξαν το σπίτι και πήραν το παιδί. Όμως είχε πάει το δίδυμο αδερφάκι του, είχε σηκωθεί ο πατέρας, το πήγε στο σχολείο και στη συνέχεια πήγε στο τμήμα και δήλωσε εξαφάνιση. Και είδε ότι έλειπε το άλλο παιδάκι. Και είπε ότι ξέχασα, λέει, χθες που έβγαζα τα σκουπίδια, ξέχασα τα κλειδιά στην πόρτα, γιατί από τα φάρμακα που παίρνω μου δημιουργούν υπνηλία και ξέχασα τα κλειδιά στην πόρτα και μπήκαν μέσα και το άρπαξαν. Και είπε ότι πήραν και κοσμήματα. Υπήρξαν πολλές αντιφάσεις από την αρχή. Υπήρξαν αντιφάσεις και γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία είχε στρέψει την προσοχή της από τις πρώτες στιγμές στον πατέρα. Είναι γεγονός αυτό. Απλώς υπήρχε η ελπίδα μέχρι τελευταία στιγμή ότι η μικρή Στέλλα κάπου θα βρισκόταν. Έφυγε το παιδί. Άλλος παλεύει αυτό να κάνει είναι ένα παιδί και άλλος το σκοτώνει. Δηλαδή, ό,τι σχόλιο, ό,τι και να είναι, πούμε. Όποια λέξη. Είναι πολύ μικρή. Πολύ λίγη φαίνεται. Πολύ σωστά. Έχει συμβεί, Ελένα, και γι' αυτό το συζητούσαμε και πριν. Είναι και ποια πολύ θα είναι και η τιμωρία του, έτσι. Όχι, είναι δεν πολύ λίγη. Τιμωρία, ούτε τιμωρία. Πολύ μεγάλη τιμωρία. Πώς να λέει κάτι. Και αυτή την τιμωρία. Από εδώ και πέρα. Ισόβια. Ποια τιμωρία. Έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια. Στη μητέρα. Δύναμη στη μάνα, γιατί υπάρχει ακόμα ένα παιδί και οι αρμόδιοι θα αναλάβουν. Σηκώνεται η τρίχα, παιδιά. Ένα εξάχρονο αγγελούδι, έτσι. Το οποίο είχε και κινητικά προβλήματα. Αν μπορούσε να λες για δίστα έτσι στο εξωτερικό και να γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα, τρελαίνεσαι. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί και με την Άννη, και με την Άννη πριν 2 χρόνια, τη μικρή Άννη, όλο το Πανελλήνιο θυμάται. Το έχουμε ξαναδεί. Αλλά αυτό το πράγμα πάλι, ο πατέρας 62 ετών να σκοτώνει ένα εξάχρονο κοριτσάκι. Και να το πετάει και σε σκουπίδια. Τα λόγια είναι λίγα, Faithless. Και οι λέξεις μικρές. Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε σε κάτι. Να συνεχίσει και τη ζωή του, να μην συνεχίζουν την εκπομπή, γιατί αυτή είναι και η φύση της δουλειάς μας. Μακάρι να κάνουμε κάτι να αλλάξει, αλλά. Λοιπόν, έχουμε την Ολυμπία Χοψονίδου και το Βασίλειο.